Σε διάγγελμα προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την εκτόξευση πυράβλου στην Ουκρανία και με τις σχέσεις με τη Δύση να βρίσκονται σε ιστορικό ναδύρ. Η Ρωσία έχει δικαίωμα να χτυπήσει κράτη, των οποίων τα όπλα η Ουκρανία χρησιμοποιεί για να χτυπήσει τη Ρωσία, διαμηνύει ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει λάβει στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα τόνισε ότι αφού η Ουκρανία εξαπέλυσε τα πρώτα της πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας όπλα που προμήθευσε η Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος, μετά την επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος και αφού προειδοποίησε τη Δύση ότι θα απαντήσει σε περίπτωση κλιμάκωσης, παραδέχτηκε ότι χτύπησε την Ουκρανία με βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικούς. Οι επιθέσεις με δυτικά όπλα σε ρωσικό έδαφος δεν θα αλλάξουν την πορεία της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης, πρόσθεσε. Σε περίπτωση κλιμάκωσης θα απαντήσουμε συμμετρικά, τόνισε δε. Πρόσθεσε ότι εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει υπερηχητικό όπλο εναντίον της Ουκρανίας, η Μόσχα θα προειδοποιήσει τους πολίτες. Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με νέο βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικούς και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όπλο εναντίον χωρών που επέτρεψαν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυράβλους του για να πλήξει τη Ρωσία. Σε συνθήκες μάχης πραγματοποιήθηκε δοκιμή ενός από τα πιο πρόσφατα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνικούς. Σε αυτήν την περίπτωση, με μία μη πυρηνική υπερηχητική έκδοση ενός βαλιστικού πυράβλου, αναφέρει ο Πούτιν πριν προσθέσει ότι η δοκιμή ήταν επιτυχής. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Σημειώνεται ότι παρατηρείται διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Κίεβο και Δύση, αναφορικά με το είδος του πυράβλου με το οποίο η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε διεπιρωτικό βαλιστικό πύραυλο στην επίθεση που εξαπέλυσε στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, δήλωσαν δύο δυτικοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, αντικρούοντας την επίσημη εκδοχή από την Ουκρανία. Οι δυτικοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν πως η αξιολόγηση βασίστηκε σε αρχική ανάλυση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό το συμπέρασμα να αλλάξει. Ο Ρώσος, τρελός γείτονας, χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πεδίο δοκιμής, κατήγγειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η πολεμική αεροπορία του οποίου κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εκτόξευσε σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία διεπιρωτικό πύραυλο εναντίον της χώρας του. Όλα τα χαρακτηριστικά του, η ταχύτητα, το ύψος, είναι εκείνα ενός βαλιστικού διεπιρωτικού πυράβλου. «Η πραγματογνωμοσύνη είναι σε εξέλιξη», είπε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram. Από τότε που η αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ενέκρινε ουκρανικά πλήγματα εντός της Ρωσίας με τους βαλιστικούς πυράβλους ATACMS, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο πολλά δημοσιεύματα σχετικά με το πόσους τέτοιους πυράβλους διαθέτει σήμερα το Κίεβο. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times, αυτή τη στιγμή οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν περίπου 50 βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς τύπου ATACMS στο οπλοστάσιο τους. Την είδηση μετέδωσαν στα δικά τους κοινά διάφορα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Πάντως, πρέπει να σας ενημερώσουμε πως ούτε το Αμερικανικό ούτε το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας έχουν αποκαλύψει πόσοι Αμερικανικοί πύραυλοι ATACMS έχουν παραλυφθεί από τον Ουκρανικό στρατό μέχρι σήμερα. Οι The Times επικαλέστηκαν δική τους πηγή, ωστόσο το νούμερο που αποκάλυψαν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επίσημα. Είναι επίσης πολύ πιθανό οι Αμερικανοί να στείλουν περισσότερους τέτοιους πυράβλους στην Ουκρανία εξαιτίας της πρόσφατης απόφασης Biden. Φυσικά αυτές οι παραλαβές, αν πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του ερχόμενου Ιανουαρίου. Αν όντως το Κίεβο διαθέτει 50 πυράβλους ATACMS, τότε η απειλή για τη Ρωσία είναι αρκετά μεγάλη. Να σας υπενθυμίσουμε πως αυτά τα όπλα επιδεικνύουν εμβέλεια πυρός που φτάνει τα 300 χιλιόμετρα, ενώ η αναχέτησή τους από τα ρωσικά συστήματα εράμινας έχει αποδειχθεί δύσκολη. Άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο των ATACMS είναι το γεγονός πως εκτοξεύονται από τους αμερικανικής παραγωγής πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων HIMARS και M270. Ειδικά οι HIMARS έχουν γίνει περιβόητοι στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο της μάχης για την υψηλή ταχύτητά τους. Στοχεύουν, χτυπούν και εγκαταλείπουν τις θέσεις πυρός τους πριν προλάβουν καν οι Ρώσοι να τους εντοπίσουν ή να τους χτυπήσουν με αντίπεινα. Αμερικανοί αξιωματούχοι ρωτήθηκαν πρόσφατα πόσους πυράβλους έχει αποστείλει το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας στην Ουκρανία, ωστόσο οι δημοσιογράφοι δεν πήραν καμία απάντηση. Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινκ, δήλωσε πως το νέο κύμα κλιμάκωσης με τα πλήγματα των ATACMS εντός της Ρωσίας δεν θα προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες στη διατήρηση της σταθερότητας, πρόσθεσε η ίδια.
Παρά τις δηλώσεις της, ο κόσμος αναμένει με αγωνία την αντίδραση της Ρωσίας στην πρώτη ουκρανική επίθεση με ατάγμς κατά της Ρωσίας, η οποία σημειώθηκε εχθές έναντι της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ. Ρώσοι ειδικοί συμβούλοι του Βλαντιμίρ Πούτιν ζητούν να χτυπηθεί η Βρετανία με πυρηνικά όπλα επειδή η Ουκρανία χρησιμοποίησε τους πυράβλους Storm Shadow εντός της ρωσικής επικράτειας που τους προμήθευσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ρώσοι ειδικοί συμβούλοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να περιγράψουν τα πιο συγκλονιστικά και καταστροφικά πολεμικά σχέδια που μπορεί κανείς να φανταστεί, με πολλούς σχολιαστές να περιγράφουν πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει η Ρωσία σε μια πυρηνική επίθεση, όπως αναφέρει η dailymail.co.uk. Ο ένας πρότεινε τη ρήψη του ρωσικού πυράβλου Σάταν-2, που ευρέως περιγράφεται ως το πιο θανατηφόρο όπλο στον κόσμο, στην πλατεία Τραφάλγκαρ, ενώ ένας άλλος προέτρεψε τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει το νέο υποβρύχιο ντρόν υψηλής ταχύτητας Ποσάιντον και να βυθίσει το Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από ένα ραδιενεργό παλιριακό κύμα. Τα ρωσικά κανάλια υποστήριξαν σήμερα ότι η Ουκρανία εκτόξευσε 12 πυράβλους που προμήθευσε η Βρετανία στην περιοχή Κούρκς της Ρωσίας, με μη επιβεβαιωμένες εικόνες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο X και δείχνουν κατοίκους να σκοντάφτουν πάνω σε θραύσματα του πυράβλου. Όλη αυτή η ένταση έρχεται αφότου η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν αμερικανικό πύραυλο ATACMS για να χτυπήσει το έδαφος του Πούτιν. Πολλές δυτικές πρεσβείες στο Κίεβο έκλεισαν σήμερα λόγω των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που προειδοποίησαν ότι για αντίπινη ρωσική επίθεση που ετοιμάζεται θα μπορούσε να πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου απάντησε λέγοντας ότι η Μόσχα διεξάγει ψυχολογική επίθεση κατά της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για πλαστά μηνύματα που κυκλοφορούν και περιγράφουν αυξημένες πυραυλικές επιθέσεις ως μέρος της ψυχολογικής επιχείρησης της Ρωσίας. Κοιτάξτε πολύ καλά και καθίστε φρόνημα, γιατί σας προειδοποιώ ότι η πυραυλή μας Σάταν-2 είναι πάντα έτοιμη για χρήση στην πλατεία Τραφάλγκαρ, απείλησε ο Κορνίλοφ. Ο σκληροπυρηνικός βουλευτής και τηλεοπτικός παρουσιαστής Γευγένη Πόποβ προειδοποίησε «Ιδιαίτερη προσοχή στη Βρετανία, τον παραδοσιακό εχθρό μας». Βασικά το μόνο που θα χρειαζόταν είναι μόνο 3 πύραυλοι και αυτός ο πολιτισμός θα κατέρεε. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινδυνεύουν από τους πυράβλους μας στο Καλίνιγκραντ, Βερολίνο, Βαρσοβία, όλες οι δημοκρατίες της Βαλτικής, Παρίσι, Βουκουρέστι, Πράγα. Φυσικά και αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Μία γρήγορη μελέτη των προδιαγραφών των πυράβλων είναι αρκετή για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν την Ευρώπη στο χωνευτήριο ενός παγκόσμιου πολέμου με εγγυημένη αμοιβαία καταστροφή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.